Έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα για τις δύο πολεοδομίες των Δήμων. Θα ξεκινήσω προσωπικά εγώ με το πιο σοβαρό θέμα, που αφορά την πολεοδομία Μυτιλίνης, είναι το αρχείο. Δυστυχώς, δεκάδες φάκελοι, για να μην πω εκατοντάδες, βρίσκονται εκτός ραφιών στο πάτωμα, ανάκατοι και διασκορπισμένοι. Οικοδομικές άδειες από το 1955, που ουσιαστικά είναι το αρχείο μας, έως και σήμερα. Το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επενδυτήριο, έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των πολεοδομιών της χώρας. Και αυτό θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Στη δική μας όμως πολεοδομία, τι κατάσταση θα κληθεί να διαχειριστεί όταν τα αρχεία είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά και πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η διαλογή των φακέλων. Για ενημέρωσή σας, η απώλεια φακέλων οικοδομικής άδειας δεν επιτρέπει καμία δικαιοπραξία για τα ακίνητα, είτε μεταβίβαση, πώληση, γονική παροχή. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση θα υποχρεωθούν σε ανασύσταση φακέλου, κάτι που σημαίνει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς βέβαια να φταίνε οι ίδιοι, δική τους ευθύνη. Επίσης, οι ιδιοκτήτες που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα, όπως είναι το Εξοικονομώ, δεν θα καταφέρουν να καταθέσουν φακέλους, αφού απαιτείται ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Κάποια στιγμή ακούστηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι το αρχείο είναι έτσι πριν αναλάβει ο νέος υπάλληλος. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες που μπορούν, τόσο των υπαλλήλων όσο και συναδέλφων μηχανικών, που μπορούν να βεβαιώσουν ότι όλα ήταν στη θέση τους παλαιότερα. Εγώ προσωπικά είχα ενημερώσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πριν 7 μήνες, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυτιλίνης με 2 ραντεβού, χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό, μαθηματικά βέβαιο, θα οδηγήσει σε καταστροφή αρκετών οικοδομικών αδειών του αρχείου το επόμενο διάστημα. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι εκ του θεσμικού μας ρόλου να απευθυνθούμε στον αρμόδιο εισαγγελέα για το ζήτημα που έχει προκύψει, προκειμένου αυτός να διαρευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες που απορρέουν από μια τέτοια πράξη. Ευθύνη βέβαια για το αρχείο έχει και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, καθότι το 35 με 40% των αδειών αφορούν τον εν λόγω Δήμο. Οπότε, λογικό είναι να συνδράμει και αυτός. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν να εκδοθούν 83 πολεοδομικές πράξεις στο Δήμο Μυτιλίνης και 87 στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Τόσο στην πολεοδομία Μυτιλίνης όσο και αυτή της Δυτικής Λέσβου υπάρχει από μία υπάλληλος για την έκδοση αδειών, ενώ παράλληλα ασκούν και καθήκοντα τμηματάρχη. Μερικές από τις προς έκδοση πολεοδομικές πράξεις είναι σε ενταγμένα προγράμματα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των συναδέλφων μηχανικών. Για την πολεοδομία του Δήμου Μυτιλίνης δεν υπάρχει υπάλληλος για να ελέγξει τα φορολογικά των αδειών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις. Ένα μέρος από τα φορολογικά των αδειών είναι έσοδα για τους Δήμους, αλλά με το πρόβλημα που υφίσταται, οι Δήμοι δεν μπορούν να εισπράξουν. Σε κάθε περίπτωση, και νομίζω και θα συμφωνήσουν και όλοι οι συνάδελφοι, το ζήτημα της λειτουργίας πολεοδομίας, της δυσλειτουργίας, δεν είναι το πόσο εργάζονται οι υπάλληλοι, αλλά το ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Πράγματι, μία υπάλληλος είναι στον έλεγχο των οικοδομικών αδειών με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει, δεδομένου ότι έχει και άλλα πόστα. Δεν υπάρχει κανένας στον έλεγχο των φορολογικών. Να δώσουμε μια εικόνα το πώς λειτουργούσε η πολεοδομία πριν από την κατάσταση στην οποία είναι τώρα. Υπήρχαν 4-5 υπάλληλοι στον έλεγχο, ή 3 το λιγότερο, και ήταν και 2 υπάλληλοι στον έλεγχο των φορολογικών, εναλλάξ. Εμείς, σαν σύλλογος, κάναμε συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Δήμαρχο και του εκθέσαμε τα προβλήματα, τα οποία προφανώς τα ήξερε και τα ξέρουν και όλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί τα έχουμε πει και χωρίς ιδιαίτερη, ας πούμε, επίσημη επικοινωνία. Μετά από πολλή ώρα συζήτησης μας είπε ότι θα δει, θα κάνει, γιατί οι υπάλληλοι είναι που δεν εργάζονται και δεν ξέρω. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι το πράγμα θα καθυστερήσει και άλλο. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα πολιτών που είναι σε προγράμματα και δεν θα προλάβουν να εκδοθούν οι άδειες ώστε να ολοκληρωθούν και να μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ξένων επενδυτών, οι οποίοι βλέπουν μια κατάσταση καθόλου σοβαρή, ας πούμε, στην περιοχή μας. Και θα το πω
και το είπα και στον Δήμαρχο, ότι υπάρχει διαφορά στις πολεοδομικές υπηρεσίες. Εκεί που είναι πράγματι στελεχωμένες, όπως είναι στη Λίμνο ή σε άλλα μέρη, οι άδειες εκδίδονται σε 5 και σε 10 μέρες. Ο νόμος θα σημειωθεί ότι προβλέπει η έκδοση αδειών σε 15 μέρες. Και επίσης προβλέπει ότι αν μέσα σε 15 μέρες δεν απαντηθεί από την αρμόδια υπηρεσία η αίτηση του πολίτη και του μηχανικού, η άδεια θεωρείται εκδοθήσα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορεί να θεωρήσουμε περίπου τις 70 άδειες εκδοθήσεις, εφόσον δεν έχουν απαντηθεί στις 15 μέρες. Και δεν είναι ευθύνη υπαλλήλων, επισημαίνω ξανά, είναι ζήτημα έλλειψης υπαλλήλων. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, τέλος πάντων, από τις υπηρεσίες, αλλά ζητάμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, σαφώς υπάρχει κάποια έλλειψη προσωπικού. Σαφώς θα υπήρχε μια πιο οργανωμένη κατάσταση στο αρχείο αν όλοι συνεργαζόμασταν και αυτό ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς σαν μηχανικοί θα μπορούσαμε και να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους που είναι στις δημόσιες υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή δημάρχους ή αντιδημάρχους, τους αρμόδιους αντιδημάρχους, για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Είμαστε διαθέσιμοι. Και εδώ ήρθαμε για να συζητήσουμε, δεν ήρθαμε για να συγκρουστούμε. Γιατί εγώ πλέον δεν ασκώ το επάγγελμά μου, αλλά δεν πάω να ανησυχώ και δεν πάω να είμαι αρχιτέκτονας και να με απασχολούν όλα αυτά τα θέματα. Οι παθογένειες δεν είναι καινούργιες. Πάντα υπήρχαν παθογένειες, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολυοδομία λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο και είχε και έμπειρους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι να βοηθήσουν. Τώρα το θέμα έχει και μια πολιτική πλευρά. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου το έθιξε καλά και παρακολουθούσα τις θέσεις του τον καιρό που είχαν αποφασίσει οι δύο δήμαρχοι να αποκτήσουν η κάθε περιοχή, του κάθε δημοτική περιοχή, τη δικιά της πολεοδομία. Αλλά όταν ασχολείσαι με τα κοινά, ασχολείσαι με το καλό του κοινού συμφέροντος. Δεν αποφασίζεις ως διαμαγείας να χωρίσεις μια υπηρεσία στα δυο, να πάρεις έμπειρους υπαλλήλους στο βορειοδυτικό μέρος και να απομειωθεί η πολυοδομία της Μυτιλίνης, που είναι η πιο νευραλγική και αναφέρεται σε μεγαλύτερες περιοχές. Δεν θα διαφωνούσα αν το σχεδιάζαν και το εφαρμόζαν οι επόμενοι δήμαρχοι. Πρώτα σχεδιάζεις, στελεχώνεις, τακτοποιείς το αρχείο σου και μετά κάνεις αυτό το βήμα. Αυτοί οι μικροεγωισμοί, οι μικροπαραγοντισμοί, δεν θέλω να πω για συμφέροντα, οδηγήσαν στην παρούσα κατάσταση. Σχετικά με το αρχείο έχω να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ευθύνες. Είδα και εγώ το πρωί την κατάντια του αρχείου με τσαλαπατημένους φακέλους κτλ. Όπως γνωρίζετε, ένα αρχείο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άδειες από το 1930. Από εκεί τεκμηριώνεται η νομιμότητα ενός κτίσματος. Και τώρα με την ταυτότητα των κτηρίων που ζητάνε, αυτό είναι νευραλγικότατο. Είναι ψέμα ότι το αρχείο με τα χρόνια κατάντησε έτσι. Υπήρχε ένας προηγούμενος υπάλληλος που είναι γείτονάς μου, που το είχε τακτοποιημένο απόλυτα. Ασχολήθηκε όσο καιρό είχε μπει ο άνθρωπος επί 1-1,5 χρόνο και ό,τι ζητούσες μέσα σε 10 λεπτά ήταν στα χέρια σου. Και τίθεται τώρα ένα θέμα άλλο που δεν θέλω να προχωρήσω. Άμα ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτό το αρχείο, ό,τι χαρτί θέλει παίρνει, ό,τι χαρτί θέλει πετάει, ό,τι χαρτί θέλει συμπληρώνει. Πραγματικά κι εγώ πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στο αρχείο της πολεοδομίας. Επιβεβαιώνω όσα είπαν οι συνάδελφοι, στα 15 χρόνια που εργάζομαι σαν ιδιώτης μηχανικός, δεν το έχω δει σε χειρότερη κατάσταση και αναγκάστηκα να πατήσω κι εγώ πάνω σε φακέλους για να μπω. Πέρα από αυτό όμως, αυτή η συνέντευξη από ό,τι είδαμε είναι για να αναφερθούμε και στα προβλήματα των πολεοδομιών, τα οποία σωστά έθεσαν οι συνάδελφοι και μας απασχόλησε μέχρι τώρα η έκδοση των οικοδομικών αδειών. Φυσικά και αυτό είναι ένα θέμα που καίει τον περισσότερο κόσμο. Βέβαια, όλη η εκμετάλλευση του ακινήτου ξεκινάει από το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Το λέω αυτό γιατί στην Υπηρεσία Δόμησης Δυτικής Λέσβου, από τη σύστασή της μέχρι και τώρα, δεν υπάρχει κανένας τοπογράφος να ασχοληθεί με πολύ
απλά πράγματα για το αντικείμενό του, που απαιτούν όμως κάποιον τοπογράφο. Υπάρχουν δηλαδή ειδικές πολεοδομικές μελέτες, τροποποιήσεις σχεδίων, που κρατάνε δέσμιους τους ιδιοκτήτες. Εγώ συγκεκριμένα έχω φάκελο από το 2020, ο οποίος δεν διεκπεραιώνεται, γιατί δεν υπάρχει ελεγκτής να κάτσει να δει με τη γνώση που απαιτείται και να προχωρήσει το φάκελο.